κυβέρνηση να σταματήσει να κοροϊδεύει τους εργαζόμενους και τους επιβάτες και να πάρει ουσιαστικά μέτρα εδώ και τώρα. Μία από τις πολλές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει ιδιαίτερα αυτό το εξάμηνο που επικρατεί το πρόβλημα του COVID-19. Παλεύοντας για να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα της προστασίας των επιβατών αλλά και φυσικά των εργαζομένων. Μέτρα που όχι μόνο δεν έχουν πάρθει, παρά ελάχιστα και μάλιστα μόνο επικοινωνιακού τύπου, μέτρα τα οποία είναι μία κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης. Βασικό μέτρο είναι η πύκνωση των δρομολογίων, πράγμα που δεν συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμβεί, γιατί δεν υπάρχει αγορά οχημάτων. Ο ονομαστικός στόλος λεωφορείων και τρόλεϊ ξεπερνάει τα 2.500, αλλά δυστυχώς βγαίνουν για δουλειά μόνο τα 850, στην καλύτερη περίπτωση τα 900, λόγω βλαβών είτε μικρών είτε σοβαρότερων. Και βεβαίως λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και φυσικά προσωπικού που θα τα επισκευάσει και θα τα βγάλει για δουλειά. Απαιτούμε την πύκνωση των δρομολογίων, ειδικά στις ώρες αιχμής, σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες στις αστικές συγκοινωνίες. Από την άλλη, δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός για αγορά νέων οχημάτων. Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός για προσλήψεις. Και έρχεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, την ώρα που υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων, ταχεία αύξηση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα στην Αττική, να πει ότι θα πάρω άμεσα μέτρα, γιατί είμαι ευαίσθητη κυβέρνηση, να κάνω μια fast track πρόσληψη 600 εργαζομένων περίπου, την ώρα που υπολείπονται πάνω από 4.000-5.000 εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και βεβαίως να κάνω μια συμφωνία, και αυτή η fast track, με τα ΚΤΕΛ και ίσως με τουριστικά οχήματα ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων, για να μπουν επιτέλους επιχειρηματικοί όμιλοι. Το επιτέλους είναι από την προσπάθεια που γίνεται διαχρονικά από κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, να εμπλακούν όλο και περισσότερο οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ιδιωτική πρωτοβουλία δηλαδή, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί είναι κερδοφόρα. Μπορούν δηλαδή να βγάλουν, καλό ψωμί, φιλέτο. Και με αυτή την έννοια λοιπόν η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την υγεία του ελληνικού λαού, ενδιαφέρεται παρά μόνο για την κερδοφορία ορισμένων επιχειρηματιών. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται, αυτό καταγγέλνουμε στον ελληνικό λαό και τους παρακαλούμε πολύ να μην κουνάνε το δάχτυλο στον ελληνικό λαό για μέτρα που δεν έχουν πάρει. Ο ελληνικός λαός έχει την πείρα. Και από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας των παρελθόν των ετών αλλά και των σημερινών. Έχει την πείρα τι σημαίνει ιδιώτης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χειρότερη συγκοινωνία, ακριβότερο εισιτήριο. Έχει την πείρα από αγώνες. Εκεί τον καλούμε και γι' αυτό σήμερα κορυφώνουμε τις κινητοποίησεις των προηγούμενων ημερών με την παρέμβασή μας, την κινητοποίησή μας στο Υπουργείο Μεταφορών 11.30 ώρα. Για να δούμε εκεί ποιος πρέπει να κουνάει το δάχτυλο σε ποιον.